Με ευλάβεια τηρήθηκε και φέτο, Σάββατο του Λαζάρου, το έθιμο στη Νέα Λικαρνασό, που ω ένα από τα άλλοτε προσφυγικά προάστια κρατά παραδόσει που συνδέονται με τη θρησκεία και βοδιάζουν τα αρώματα τη Λαμπρή. Τα λαζαράκια, τα ανθρωπόμορφα κουλούρια που συμβολίζουν το Λάζαρο, φτιάχτηκαν και φέτο από τι νοικοκυρέ, ενώ η παράδοση είναι τέτοια που ακόμη και σε συνοικιακού φούρνου. Το έθιμο τηρείται κατά γράμμα. Ναι, βέβαια, είναι μικρασιάτικο έθιμο, βέβαια. Η κυρία Πόπη Σάβλα φτιάχνει και εδώ και δεκαετίε. Πλέον στη διαδικασία έχουν μπει και οι κόρε τη, καθώ το έθιμο δεν πρέπει, όπω εξήγησε, να σβήσει. Είναι μάλιστα τέτοια η επιθυμία των κατοίκων τη περιοχή να τα γευτούν, που η προετοιμασία του αρχίζει μέρε πριν, όπω λέει. Πάρα πολύ, πάρα πολύ το ξέρουν και μου τα παραγγέλνουν. Και τα βγάζω αυτή τη βδομάδα και αναλόγω τώρα τη ζήτηση βάζομαι. Από τη γιαγιά στην εγγονή και από τη μάνα στην κόρη τρέχει, όπω είπε η κυρία Σάβλα, αυτή η παράδοση που κάθε χρόνο μυρίζει τα αρώματα από την κανέλα, τη μαστίχα, τη σταφίδα και το χαρίφαλο που έχει το περίτεχνο κουλούρι που μοιάζει στην όψη με το Λάζαρο, ο οποίο επέστρεψε από τον κάτω κόσμο. Είναι και γραμμένε. Συνταγέ είναι όλε γραμμένε. Αρέσει τα μικρά παιδιά αυτέ τι μέρε το Λάζαρο. Ναι, λες. βέβαια, βέβαια. Βέβαια, πάρα πολύ αρέσει το λαζαράκι, του αρέσει. Βέβαια, παλιά γυρίζανε βέβαια και λέγανε τα κάλαντα με τα λαζαράκια. Αν και όπω επισημάνθηκε, στα έθιμα προστίθενται γεύσει και αρώματα με το χρόνο και κάποιε φορέ η καθημερινότητα αλλά και ο ίδιο ο χρόνο τα απομακρύνουν από τη νέα εποχή, έθιμα όπω είναι αυτό του Λαζάρου διατηρούνται ζωντανά, συνδέοντα τον τόπο και του πιστού περισσότερο με την παράδοση αλλά και την πίστη. Καλή Ανάσταση σε όλους και όχι άλλα πια προβλήματα στον πλανήτη. Με υγεία και να είναι καλά όλος ο κόσμος.